Ήρθανε. Εφιάλτης δίχως τέλος σε Τουρκία και Συρία. Ώρα με την ώρα ο απολογισμός των νεκρών από το διπλό σεισμό της Δευτέρας αυξάνεται, με τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις να κάνουν λόγο για περισσότερους από 11.000 ανθρώπους. Αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο, αφού χιλιάδες είναι ακόμα εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τη διάσωση κι άλλων επιζώντων. Οι διασωστές παλεύουν με κάθε μέσο με τους μετασεισμούς να δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο το έργο τους. Tamam görüyorum seni oğlum. Şimdi bak. İtfaiyeci abi gelecek burada taşıyıcı bir kolon var tamam mı? Onu kesecekler. Kestikten sonra sizi teker teker. Πάνω από τα χαλάσματα, συγγενείς αγνοωμένων φωνάζουν για να τους ακούσουν οι παγιδευμένοι, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία χρειάζονται απόλυτη ησυχία για να φουγκραστούν τα σημάδια ζωής. Θαύματα καταγράφονται στα ερείπια των κατεστραμμένων κτηρίων. Οι άνδρες και οι γυναίκες της ελληνικής ΕΜΑΚ καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βοηθήσουν τους γείτονες. Σήμερα το πρωί, μετά από μια δραματική διάσωση, καταφέραμε και βγάλαμε ένα νεαρό άτομο, ζωντανό ευτυχώς, από τα συντρίμια του Χατάι. Οπότε οι διασωθέντες ζωντανοί από τη συνεργεία του πυροσβεστικού σώματος και της πρώτης ΕΜΑΚ είναι 4 και έχουμε 3 νεκρούς. Όμως τα σωστικά συνεργεία σε Τουρκία και Συρία δεν είναι αρκετά για όλους αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Αγώνας δρόμου γίνεται και για τους τραυματίες. Δεκάδες νοσοκομεία εκστρατείας έχουν στηθεί σε πολλές περιοχές στα νότια και ανατολικά της Τουρκίας, ενώ τα νοσοκομεία άλλων πόλεων όπως η Άγκυρα, η Ατάλεια και η Κωνσταντινούπολη γεμίζουν και αυτά από τραυματίες. Χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι, με την αγωνία για τους δικούς τους ανθρώπους να φέρνει την απόγνωση. Εν μέσω σφόδρης κριτικής από την αντιπολίτευση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε στις πληγήσεις περιοχές υποσχόμενος ταχύ ανοικοδόμηση. Diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen toplu konut idaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek, aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Sarayın siyasetiyle de, PR çalışmalarıyla da, yalan dolan haberleriyle de artık ilgilenmiyoruz. Mesela, bakanlar PR için konvoylarla dolaşıyorlar. Ancak burada felaketin koordinasyonu için